στην εκπομπή «Εκ του Σύνεγγης» θα καταγράψουμε σήμερα το οδηπορικό του νέου πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, του κυρίου Τζορτζ Τσούνι, έτσι όπως αυτό αποτυπώθηκε μέσα από την κάμερα του Ναυπακτία News στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ναυπακτία. Η επίσκεψη του νέου πρεσβευτή δεν θα μπορούσε να αποτελεί μία τυπική επίσκεψη, αλλά μία, θα λέγαμε, επίσκεψη ουσίας, αφού πρόκειται για τον τόπο καταγωγής των γονιών του και φυσικά τον δικό του τόπο καταγωγής. Η μας εκδήλωση καλωσορίσματος είναι προς τιμήν του συγχωριανού μας πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Γεωργίου Τσούνι. Για την τιμητική επίσκεψη στον τόπο του και προς αυτόν στη συνέχεια αναφέρομαι. Αξιότιμε κύριε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, αγαπητέ μας συγχωριανέ, εκλεφτέ μας πατριώτη. Σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρογονική γη με αισθήματα πατριωτισμού, ιδιαίτερης τιμής και ευγνωμισκής στο πρόσωπό σας. Η ιδιότητά σας ως πρέσβης τιμά την πατρίδα μας, τιμά τον τόπο καταγωγής μας και καταγωγής σας, τον ιστορικό και παραδοσιακό πλάτανο, που πάντα αναφέρεστε από τις πρώτες μέρες ανάληψης των υψηλών καθηκόντων σας. Ο πλάτανος προβλήθηκε, ακούστηκε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην ελληνική προεδρία της δημοκρατίας, στην ελληνική κυβέρνηση, σε κάθε ανώτατη πολιτική και θρησκευτική αρχή και σε όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις γνωριμίας σας. Νιώθουμε υπερήφανοι για το αξίωμά σας και είμαστε βέβαιοι ότι θεωρείστε εγγύητης για την εθνική μας ασφάλεια, την σταθερότητα και την ειρήνη. Την ειρήνη την οποία σήμερα μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε λοιπόν ως επίκαιρο πλέον θέμα, διότι ξέρω, μπορούμε να συγκρίνουμε τι σημαίνει ειρήνη και πόλεμο, διότι τα έχουμε στη γειτονιά μας. Κάθε επιτυχία στο βαρύ έργο σας με τις ευθύνες που αναλαμβάνετε θα είναι επιτυχία για την πατρίδα μας. Είναι αυτονόητο ότι κάθε θεμητή παρέμβασή σας για τον τόπο μας, στην κυβέρνηση και στον κάθε αρμόδιο Υπουργείο θα έχει τη θετική της ανταπόκριση, όπως οριστική βελτίωση του οδικού μας δικτύου και άλλων έργων υποδομών για την ανάπτυξη του πλατάνου και ολόκληρης της Ναυπακτίας. Πού είναι η λαϊκή? Το οφείλετε πρώτα απ' όλα στον όρκο του αημνήστου πατρός σας Δημητρίου, που συχνά σας ανέφερε να μην ξεχάσετε ποτέ τις ρίζες σας. Μην ξεχάσετε το κοινωνικό φιλότιμο και τις ειδικές αξίες. Πατρία και προσφορά είναι απόλυτα λέξεις συνδεδεμένες. Σας καλούμε επισήμως, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, να παρευρεθείτε στην ετήσια μεγάλη γιορτή του Πλατάνου της 23 Αυγούστου, όπου θα γιορτάσουμε μετά τριετίας με κάθε λαμπρότητα χωρίς τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Παρακαλώ τέλος να δεχτείτε συμβολικά μία εικόνα του προστάτη μας Αγίου Νικολάου για την ευλάβεια και ευσέβεια που σας διακρίνει.
να σας προστατεύει στα υψηλά σας καθήκοντα που αναλάβετε, καθώς και μία αναμνηστική πλακέτα με τα αναγραφόμενα που θα διαβάσω τώρα και είναι από όλους τους χωριανούς, από τους πολλούς φίλους και αρκετούς συγγενείς. Μπροστά. Γιώργη, μπροστά. Η πλακέτα αναφέρει: απονέματε στον εξοχότατο κύριο Γεώργιο Τσούλη του Δημητρίου επί την αναλήψη των καθηκόντων του ως πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψης στο χωριό του Πλάτανο Ναυπαυτίας. Ο πρόεδρος της κοινότητας Πλατάνου Ναυπαυτίας, Πλάτανος 3 Ιουνίου 2022. Έχουν εδώ άνθρωποι που ψηλά μέρη, όμως είμαστε όλοι φίλοι. Ο πατέρας μου είπε, όταν παίρνεις κάτι, τα χέρια σου είναι γεμάτα. Όταν δίνεις κάτι, η καρδιά σου είναι γεμάτη. Σήμερα πήρα τόσα πολλά δώρα, όμως θα σου πω, η καρδιά μου είναι πολύ γεμάτη. Αυτά θα τα έχω στο γραφείο μου και κάθε μέρα που θα τα βλέπω θα αισθάνομαι τη φιλοξενία και την αγάπη του αγαπητή χωριό μου, του Πλάτανο. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ δεν είμαι Έλληνας που ήρθε στην Ελλάδα για δύο εβδομάδες να πάω σε ένα νησί. Είμαι το δόκιο καλοκαίρι εδώ στο χωριό μου, γιατί αυτά τα χρόνια έζησε η γιαγιά μου και ο παππούς μου και η μάνα μου ήθελε να είτε μαζί της, το πατέρα της και τη μάνα της. Και την αγαπητή μου η Εθινά που δεν έχω γνωρίσει άλλη σαν τη θεία μου ποτέ στη ζωή μου και δεν νομίζω θα γνωρίσω μία σαν την Αθηνά. Έχω μια φωτογραφία στο τραπέζι δίπλα, στο κρεβάτι μου, δεν είναι η μάνα μου, δεν είναι ο πατέρας μου, δεν είναι η γυναίκα μου, δεν είναι τα παιδιά μου, είναι η θεία Θηνά μου. Γιατί ήταν σαν δεύτερη μάνα μου. Έχω πολλές σχέσεις. Οι φίλοι μου από τη Βονόρτα, την Αγία Παρασκευή, εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό στην Αμερική που η εκκλησία μου ήταν η Αγία Παρασκευή. Και έχουμε 600 εκκλησίες στην Αμερική, όμως μόνο μία Αγία Παρασκευή. Σε αισθάνομαι. Η κυρία που είναι πρόεδρος στον Πατάνο του Αθηναίου, ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος στον Πατάνο της Αμερικής. Έχουμε και εμείς καλές σχέσεις. Εσείς έχω σε καρδιά μου, γιατί ο Νίκος μου είχε δύο αγαπητές οικογένειες. Εμείς στην Αμερική και εσείς στο Αγρίνιο. Και τα τελευταία 30 χρόνια στη ζωή του έζησε ο Αγρίνιο και είμαι τόσο χαρούμενος που ήσασα μαζί τον και της αγαπούσε. Ξέρω πόσο να αγαπούσε στο θεία μου. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να δώσει και ιδέα του, όμως η μάνα μου ξέρει που είπε τι έχεις κάνει για το θείο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμος, ο πατέρας μου τελείωσε σχολείο στο θέμα. Πήγαμε εκεί μια μέρα, ένα μικρό παιδί, και ήθελε να πάει να δει αυτό το σπίτι που έμεινε όταν ήταν στο γυμνάσιο. Δεν ήξερα ακριβώς που ήταν το δρόμο. Ρώτησαν, έτρεχαν στην πλατεία και ρώτησαν το σερβιτόρο πού είναι αυτό το μέρος. Και μας είπε εκεί, και μας πήρε 5-10 λεπτά να περπατήσουν. Όταν ήταν στο σπίτι, μπροστά στην πόρτα, ήταν μια γυναίκα
ήταν 85 χρονών και έκατσε σε μια καρέκλα μπροστά στο σπίτι της. Και ο πατέρας μου την γνώρισε. Άρα, ο πατέρας μου άρχισε τα κλάματα. Η μάνα μου είπε, θυμάσαι, είχετε κάθε παιδιά από το Πλάτανο που έκατσαν στο σπίτι τους και πήγαν στο σχολείο. Είπε, α, αυτά τα μέρη είχαν πολλά, 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 πολλά παιδιά. 3 χρόνια ήταν στο σπίτι μου. Καλά παιδιά από το Πλάτανο. Όμως ήταν 2 παιδιά που ακόμα τα θυμάμαι. Ήταν ένας Τάκης Τσούνης και ένας Γιώργος Βλάντης. Ήταν τα πιο αγαπημένα παιδιά, ξαδέρφια. Ξαδέρφια, όταν ξαδέρφια. Ήταν σε Αμερική και σε ένα κρεβάτι ήταν στην αρχή. Τι να πω, είναι άπακο. Έχω 2 εταιρείες, 3. Αυτό το Chartwell, Platanos Capital και Lepanto. Okay. Και θα είμαστε μαζί αύριο. Είναι μεγάλη τιμή μου που είμαστε όλοι μαζί. Θα ευχαριστώ στις 17 του Ιουλίου γιατί θα πάω στο πανίδι της Αγίας Μαρίας στον Εκβάτανο και θα φέρω το πιεστηρό μου. Θα φέρω το δικό μας το πανηγύρι 100% και με συνοδεία. Και μάλλον το φθινόπωρο, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε ένα γλέντι στο σπιτιού το πρέσβη, μέσα στο κέντρο στην Αθήνα. Θα σε καλέσω όλοι. Είμαι η μεγάλη τιμή μου να είσαι μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή μου να είμαι ο πρέσβης. Είναι η μεγάλη τιμή μου να είμαι το Biden το πρέσβη. Γιατί αγαπάει την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, είσαι Παντενάπολες όταν είσαι Πελοπόννησος. Όταν είσαι στην Ήπειρο, Πινίδας. Όταν είσαι στη Κρήτη, Παγκάλες. Γιώργο, θα σε κάνω κι εγώ δεν μπορώ να σου πω τι μου είπε ο Μάιν. Μου είπε, δεν ξέρω τι μου έδωσε περισσότερη χαρά, να γίνω εγώ πρόεδρος ή να γίνεις εσύ ο πρέσβης. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός. Φιλέλληνα. Φιλέλληνας, 100%. Και δεν μπορώ να είμαι ο πρέσβης, όμως πάντα θα είμαι το παιδάκι από το Πλάτο. Καλησπέρα, μπράβο όλα σε όλους τους Ιχωριανούς. Σήμερα είναι μια μέρα, νομίζω, ευλογημένη για τον Πλάτανο. Καθώς έχουμε έναν άνθρωπο, τον Γιώργο, τον δικό μας Γιώργο, εδώ στην πατρίδα του, εδώ που ο πατέρας του μεγάλωσε και έφυγε νωρίς για την Αμερική, γιατί οι συνθήκες εκείνη την εποχή ήταν δύσκολες και έπρεπε να στηρίξει την οικογένειά του, όπως πήγαν και πάρα πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας. Σε αυτό το ταξίδι στην Αμερική, οι άνθρωποι που φύγαν εκείνη την εποχή στηρίξαν την οικογένεια, φέραν κοντά στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τους ανθρώπους μας. Ο Γιώργος μιλάει ελληνικά όπως και όλη του οικογένεια, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό που είδα εγώ σήμερα στο πρόσωπο του Γιώργου είναι ότι είναι ένας πραγματικός Έλληνας, με όλα τα ελαττώματα και τα προτερήματα των Ελλήνων. Που συγκινείται, που δεν έχει πρόγραμμα, που δεν έχει πρωτόκολλο, που αγαπάει τους συνανθρώπους του πραγματικά, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα αγαπά την πατρίδα. Είμαι πολύ βαθιά συγκινημένος γιατί ξέρεις Γιώργο ότι τους δεσμούς αίματος που έχουν οι οικογένειές μας, η μητέρα μου είπε να πάει στο χωριό, να σφίξει το χέρι του Γιώργου, ο παππούς μου, ο γιατρός του Πλατάνου, ο Οδυσσέας, ο παππούχας, ήταν προσωπικός φίλος του πατέρα του.
Το πρώτο ραδιόφωνο στο χωριό το έφερε ο πατέρας του Γιώργου στον αγαπημένο του παππού μου Οδυσσέα. Και δεν θα μπορούσα βέβαια να λείπω από εδώ με κανέναν τρόπο σήμερα. Σε καλωσορίζουμε, σε αγκαλιάζουμε και θέλω να ξέρεις ένα πράγμα, ότι όσο διάστημα βρίσκεσαι εδώ με τη θέση του Αμερικάνου πρέσβη στη χώρα μας, που είναι μια πολύ ψηστή τιμή για όλους μας, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε, να στηρίξουμε αυτή την πατρίδα, να στηρίξουμε τον πλάτανο, τον ομό και τη χώρα μας. Καλώς όρισες, Γιώργο. Γιώργο, επειδή εγώ ήμουν και δήμαρχος στην Ναύπακτο, θα σου κάνω μια γραβούρα της Ναυπάκτου, του Κάστρου. Θα είμαι και αύριο. Θα είσαι αύριο, αλλά... Βγαίνω αύριο. Θα είμαστε αύριο, αλλά... Μπορώ να πάω... έχω δεύτερο δώρο αύριο. Αύριο. Και στην πρεσβεία ακόμα καλύτερο. Περίμενε, σιγά σιγά, σιγά σιγά, μην το χαλαξίνει το καλό της Ναυπάκτου. Πολύ ωραία. Προς το εδώ. Είναι μια γραβούρα της Ναυπάκτου, της Καστρόπολης, ενός ευλογημένου τόπου όπως και το χωριό μας ο Πλάτανος. Ωραίο. Εξοχότατε, κύριε πρεσβευτέ, της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου στη χώρα μας, ο ορισμός αυτός μας πλημμυρίζει από χαρά και συγκίνηση, γιατί οι ρίζες σας είναι από αυτό το χωριό, το πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας. Είστε ένας συγχωριανός μας. Όταν πριν από μερικά χρόνια καταπιάστηκα με τα γενεαλογικά δέντρα αυτού του χωριού και έφτασα στις ρίζες όλων των πλατανητών, κατέγραψα 15.183 ονόματα μέσα από τους αιώνες, τα οποία εμπεριέχονται σε 195 ρίζες. Από αυτές, άλλες χάθηκαν στην πορεία του χρόνου. Πολλές όμως έμειναν. Μεταξύ αυτών είναι και οι δικές σας. Από τη ρίζα των Τσουνέων, του πατέρα σας, που φτάνει δύο γενιές μέσα στην τουρκοκρατία, και από την πλευρά της μάνας σας των Χρυσικαίων, που φτάνει τρεις γενιές μέσα στην τουρκοκρατία. Οι συγχωριανοί μου και εγώ, για να θυμούνται τα παιδιά σας από πού κρατάει η σκούφια τους, θα σας προσφέρουμε αυτό το βιβλίο για να το έχετε και να μαθαίνουν πάντα τη ρίζα τους. Εμείς αυτό σας το προσφέρουμε με θαυμασμό, με πολύ αγάπη, συγκίνηση και σεβασμό στο πρόσωπό σας, αξιότιμη κύριε πρεσβευτά. Και στις δύσκολες τούτες εποχές όλοι μας σας ευχόμαστε να έχετε καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο σας τις ζωφερές τούτες μέρες. Κύριε πρεσβευτέ, εδώ θα πάω κατευθείαν στις ρίζες των πρώτων τσούνιδων, του παπά, του πατέρα σας. Είναι ιδιόμορφο αυτό το βιβλίο, είναι με διαγράμματα και αναλογικά δέντρα. Θα το μελετήσετε και θα το δείτε, ο Ιωάννης Τσούνης βρίσκεται δύο γενιές μέσα στην τουρκοκρατία. Με όλη μας την αγάπη. Ίσως εκπροσωπώντας την πιο νέα γενιά του χωριού, να σας πω άλλη μία φορά τα θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Να σας εκφράσουμε όλοι πραγματικά πόσο χαρούμενοι και πόσο τιμή είναι για μας και πόσο υπερήφανος μας έχετε κάνει με τη νέα σας θέση. Να είστε γερός και δυνατός και μπορώ να καταλάβω και από τη μεριά ίσως παιδί και εγώ μεταναστών, γεννημένος και εγώ στην Αμερική, εν μέρη πώς αισθάνεστε και εσείς εδώ στην Ελλάδα. Να είστε πάντα καλά.
Πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή η επίσκεψή σας σε αυτή την περιοχή. Πληροφορήθηκα τους δεσμούς που έχετε με τον Πλάτανο, τον ιστορικό Πλάτανο. Και βεβαίως, γνωρίζοντας την πορεία σας, μέσα από το βιογραφικό σας, και ως συνάδελφος δικηγόρος, αλλά και ως επιχειρηματίας και ως πολιτικός, έχετε μια πολύ υψηλή θέση και σας συγχαίρω. Την κατακτήσατε με την αξία της, με το ήθος σας, με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη τα οποία σας διαπράττουν. Έχω την τύχη και την τιμή να γνωρίζω ανθρώπους του συγγενικού σας περιβάλλοντος από το χώρο της γυναίκας σας, από την μεριά της γυναίκας σας, όπως τον αγαπητό Θανάση Αντζηλή, έχω γνωρίσει και τον πενθερό σας. Και να ξέρετε ότι η σύζυγός σας είναι από το Διπλάτανο, που όπως σας είπα πριν ιδιωτικός, εσείς είστε από το Πλάτανο και η σύζυγός σας από το Διπλάτανο. Να δείτε πώς θα φέρνει η ζωή έτσι, τόσο όμορφα και τόσο συνδεδεμένα. Σας εύχομαι εγκάρδια, καλή επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε στη χώρα, θα υπηρετήσετε την Ελλάδα και θα υπηρετήσετε και τη σύσφυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις των πλανήτων. Και την ευκαιρία αυτή και πάλι σας καλωσορίζω. Είστε προσκεκλημένος στην πόλη μου στο Θέρμο, στο Δημαρχείο και σας έχω στείλει ήδη επιστολή να σας ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη, εκφράζοντας την αγάπη όλων των δημοτών και επευκαιρία σήμερα να σας δώσω τρία ιστορικά βιβλία. Ξέρω τα καθηκοντά σας ότι είναι πολλά για να τα διαβάσετε, αλλά όταν τα ξεφυλίσετε θα δείτε αυτά τα βιβλία ότι δίνουν. Αυτό είναι από την περιοχή του Αποκούρου, δηλαδή του Θέρμου και της περιοχής. Ομοίως ιστορικό για τη ζωή των ανθρώπων στα ορεινά, τις ορεινές περιοχές της Κατοτράκαλης. Και αυτό είναι ένας τόμος που έβγαλε ο Δήμος Θέρμου για μια επίσης μεγάλη προσωπικότητα, το Δαμαστινό Παπανδρέου, από την κάτω Χρυσοβίτσα που περάσει. Ο οποίος είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκη. Αυτά σας τα βάζουμε σε μια... το σήμα του Δήμου Θέρμου. Σας περιμένω με πολύ αγάπη. Να ξέρετε ότι είμαι εδώ. Δεν μπορεί να είναι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ και αύριο κατεβαίνοντας να προναντείτε και την πλατεία του Θέρμου και όλα αυτά. Γιατί χαίρομαι που γνωρίζω έναν υπέροχο άνθρωπο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας δίνει φώτιση, υπομονή και δύναμη. Εγώ δεν έχω να σας δώσω κάτι σαν σύλλογος. Σας δίνουμε όμως όλοι μας την αγάπη αμέριστη. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πραγματικά μας συγκινήσατε όλους με την απλότητά σας, με την οφειλοσύνη σας, με την γλύκα σας, με την, όλη την ομορφιά σας. Και αυτό νομίζω είναι τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η Παναγία μαζί σας και ο Νικόλας. Να είστε πάντα καλά. Αγαπητέ μας Γιώργο, ξέρουμε ότι την Κονόρτα την αγαπάς πιο πολύ από τον Πλάτανο, γιατί έχει πολύ καλούς φίλους. Καλύτερους φίλους από τον Πλάτανο. Όλοι μας ξέρουμε ότι αναλαμβάνεις σε μια δύσκολη περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα είναι στα άκρα της. Γι' αυτό και οι ευχές δεν φτάνουν. Όπως ξέρεις, έχουμε δύο βολιούχους, τον Άγιο Νικόλαο και την Αγία Παρασκευή. Και οι δύο Άγιοι είχαν πολλές αρετές. Η Αγία Παρασκευή όμως είχε μια αρετή πολύ σημαντική, η οποία την έκανε να γίνει Αγία, να σταθεί όρθια κτλ. Ήταν η αρετή της τόλμης. Άρα λοιπόν την περίοδο αυτή που αναλαμβάνεις, χρειάζεται τόλμη. Και με την αρετή αυτή, νομίζω θα αφήσεις εποχή όσο καλύτερο και πλέζος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία. Σταθμός στην περιοδία του νέου Αμερικανού πρεσβευτή ήταν το λιμάνι της Ναυπάκτου, στο οποίο ο κύριος Τσούνης επισκέφθηκε το Φετιχέ Τζαμί
το εμβληματικό αυτό κτίριο το οποίο κοσμεί το λιμάνι της Ναυπάκτου και αποτελεί το επιστέγασμα της κατάκτησης της πόλης από τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ τον Δεύτερο το 1499. Που ανεγέφθη στην Ναύπακτο το 1499, όταν ο Βαγιαζίτ ο Δεύτερος κατέλαβε την Ναύπακτο από τους Ενετούς. Είναι ένα μνημείο με μακρά ιστορία, ακριβώς σε μια πολύ στρατηγική θέση, δίπλα στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Αναστηλώθηκε από το Υπουργείο μας το 2000 περίπου, 1999 με 2000, και έκτοτε χρησιμοποιείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων για να γίνονται περιοδικές εκθέσεις που κάνουμε το καλοκαίρι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια περιοδική έκθεση σε εξέλιξη και τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας δεν κάναμε. Ωστόσο, έχουν γίνει, το Φετιχέ έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις οικαστικές. Εδώ είναι η είσοδος για το μιναρέ και ακριβώς δίπλα έχει μία κρίνη, η οποία δεν είναι επισκέψιμη, είναι η κρίνη του Φετιχέ, δηλαδή η βρύση. Γιατί ξέρετε, επί περίοδος Οθωμανοκρατίας στην Ναύπακτο υπήρχαν πάρα πολλές βρύσες. Αυτή τη στιγμή είναι περί τις 18, τις οποίες αναστηλώνουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο είναι το μόνο που σώθηκε το αρχικό τράπεδο. Γιατί όλο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές και επομένως έχουν γίνει διάφορες εργασίες ανάπλασης και εδώ έχουμε κρατήσει το αυθεντικό του, το αυθεντικό του τράπεδο. Είναι ένα εντυπωσιακό σημείο που πραγματικά και το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ όσον αφορά την αναστήλωσή του. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε όλη αυτή τη γραφική πόλη που βλέπουμε, της Ναυπάκτου, κάτω είναι χαμένη η Αγία Πόλη της κλασικής περίοδου, 5ος και 4ος αιώνας π.Χ., που ήταν τυχισμένη με μια πολύ μεγαλύτερη οχύρωση. Τον 10ο αιώνα χτίζεται πάνω στην Ακρόπολη, που θα δείτε το απόγευμα, θα σας συνοδεύσει η συνάδελφος, χτίζονται τα ισχυρά τείχη. Και τον 15ο αιώνα έρχονται οι Ενετοί, και κάνουν όλο αυτό το χειροματικό έργο μαζί με το λιμένα που θα δούμε σε λίγο βγαίνοντας, όπου είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της πόλης, το πιο χαρακτηριστικό, ο ενετικός λιμένας, και τώρα εκεί η αφορία μας κάνει διάφορα έργα αναστήλωσης. Να στυλώνουμε πάρα πολλά κομμάτια του τείχου στην Ναύπακτο. Κατά την παραμονή του στο Δημαρχείο, ο κύριος Τσούνης είχε την ευκαιρία να συναντήσει και δικούς του ανθρώπους, αλλά και να θυμηθεί πάρα πολλά γεγονότα από το παρελθόν. Ήταν το μακαρί του πατέρα μου που είχε το λεωφορείο το Άγωνο που πήγαινε Ναύπακτο, Πλάτωνα, Περίστερ. Από ό,τι είδαμε θυμήθηκε, το ήξερα. Θυμήθηκε γιατί είχε ταξιδέψει με αυτό το αυτοκίνητο και χάρηκε πάρα πολύ. Πριν πόσα χρόνια? Πριν 30 χρόνια, 40. We'll be right back.
Το Δημαρχείο της Ναυπάκτου που βλέπετε πίσω μου, ο νέος Αμερικανός πρεσβευτής Τζορτζ Τσούνης έγινε θερμά δεκτός από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε κύριε Πρέσβη. Είναι μεγάλη τιμή για την Ναύπακτο, για την Ναυπακτία η έλευσή σας εδώ σήμερα. Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ανάληψης των κατοικών σας. Γι' αυτό επέκειται ένα αντιπολισμό. Διότι δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι και εσείς αποφασίσατε και επισκεφτήκατε την ιδιαίτερα σας πατρίδα των Βλάχων εχθές και σήμερα την Ναυπακτία. Έρχεστε με την πολύ μεγάλη και τιμητική ιδιότητα του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μία θέση γεωστρατηγική, πολύ σημαντική και σε μία περίοδο πολύ σημαντική. Εκπροσωπείται ένα έθνος το οποίο έχει δεσμούς με την Ελλάδα και στο οποίο υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, η ομογένεια από την οποία κι εσείς προέρχεστε, την οποία υπηρετήσατε από τα παιδικά σας χρόνια και συνεχίζετε να υπηρετείτε, να αγαπάτε και να στηρίζετε. Με αυτή την έννοια τα καθήκοντά σας και ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδίως αυτές τις ημέρες και προσδοκούμε όλοι και κυρίως το κράτος και το έθνος το οποίο σας εμπιστεύτηκε την πρεσβεία των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους στον χώρο εδώ της Μεσογείου και την Ελλάδα να τα καταφέρετε, να πράξετε πραγματικά τους στόχους σας και να εκπροσωπήσετε τις αξίες του μεγάλου αυτού έθνους. Ταυτόχρονα όμως έχετε τη μεγάλη τιμή από την καταγωγή σας και μόνο την παιδεία σας, την ελληνική, την οποία από παιδί έχετε αποκτήσει και ουδέποτε απεμπολίσατε. Άλλωστε μέγα πιστήριο προς αυτό είναι η γλώσσα. Πατρίδα μου είναι η γλώσσα μου, είπε ο Καζαντζάκης και τα ελληνικά τα οποία μιλείτε αποδεικνύουν πόσο Έλληνας είστε. Εκπροσωπείτε λοιπόν και πρεσβεύετε έναν μεγάλο πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, και με αυτή την ιδιότητά σας επίσης έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχόμαστε ως Έλληνα, έναν Έλληνα ο οποίος θα εκπέμψει το μήνυμα της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των αξιών του ελληνικού πολιτισμού που είναι ταυτόχρονα αξίες και του αμερικανικού αλλά και του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού. Και φυσικά αποτελείται μέλος και μέρος και τμήμα μιας ιδιαίτερης ιστορίας 3.000 ετών αυτής της τοπικής μας ιστορίας, της Ναυπάκτου και του Δήμου Ναυπακτίας, η οποία είναι γεμάτη με ιστορικά γεγονότα, αποκορύφωμα από τα οποία είναι η απελευθέρωση της του 1829, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, η οποία είναι και αυτή διεθνώς γνωστή, και μύρια άλλα τόσα γεγονότα, αλλά και ήθη και έθιμα, τα οποία σέβεστε, γνωρίζετε και σε κάθε εκδήλωσή σας διατρανώνετε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εύχομαι η εδώ παραμονή σας να είναι απολαυστική, να απολαύσετε τις ομορφιές του τόπου και θέλω να θεωρείτε ως Δήμαρχος και ως Δήμος τούτο το χώρο, το Δημαρχείο της Ναυπάκτου, δικό σας σπίτι, στο οποίο ανά πάσα στιγμή, είτε έρχεστε στον Πλάτανο είτε στην Ναύπακτο, θα μπορείτε να έρχεστε και να θεωρείτε ως δεύτερο δικό σας σπίτι. Να είστε καλά, περισσότερα θα πούμε και κατηδίαν. Όλοι εδώ σήμερα σας τιμούμε και σας υποδεχόμαστε κυρίως ως φίλο. Και από εδώ και πέρα νομίζω ως φίλο θέλουμε να σας βλέπουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Η Ναυπακτία βρίσκεται σε μια περίοδο όπου σταυροδρόμι, όπου έχει ξεκινήσει μια ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή. Έχει δυναμισμό, έχει δυνατότητες, έχει ευκαιρίες και επειδή είναι γνωστή η όλη δράση σας
και η όλη παιδεία σας και όλη η ενασχόλησή σας με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, στα οποία έχετε επιδείξει επιτυχίες. Άλλωστε, αυτές ήταν μερικές από τις αιτίες για τις οποίες σας εμπιστεύτηκε η Αμερικανική κυβέρνηση τη συγκεκριμένη θέση. Είναι λοιπόν και για μας μία ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε δίπλα μας έναν δικό μας άνθρωπο, ο οποίος θα βοηθήσει αυτόν τον τόπο που έχει τόσο πολύ ανάγκη, αλλά και τόσες πολλές δυνατότητες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος έκανε ένα μεγάλο λάθος. Μου είπε, αυτό είναι το δεύτερο σπίτι σου. Δεν με ξέρει, όταν με καλέσει στο σπίτι σου, εγώ είμαι ένας που δεν θα φύγει ποτέ. So. Τη Δευτέρα θα έρθει μέσα στο γραφείο του και θα με βλέπει εκεί. Και μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, έλα Γιώργο, σ' αγαπάω όμως, πήγαινε πίσω στην Αθήνα. ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σου. Καλοσύνη, αγάπη, φιλότιμο. Να μην ξεχάσεις τη ρίζη σου. Τα έμαθα αυτά από τη μαμά μου και τον πατέρα μου εδώ στην περιοχή. Από το μου πλάτανο και συνάφακτο. Να σου πω, στον πλάτανο είχα τα βουνά. Και είχε τη γιαγιά μου και τον παππού μου και την οικογένεια μου. Συνάφακτο ήταν η πρώτη φορά που έμαθα ότι η Ελλάδα έχει θάλασσες. Γι' αυτό αγαπάω τον άφακτο πάρα πολύ. Και έχω τον πρώτο ξαδερφό μου που είναι γιατρός, ο γιατρός Φλόρος. Πού είναι, κάπου τον είδα. Γεια σου, ξάδερφε. Θεό τραπέζι. Θα πάω σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Όμως, πρέπει να το δω πρώτα. Γιατί αυτή την περιοχή ήρθα. So, θα δεις που θα έρθω εδώ ξαφνικά. Γιατί την αγαπάω την περιοχή και θέλω να είμαι εδώ με την οικογένεια μου. Μεταξύ των όσων ελέγχθησαν μέσα στο Δημαρχείο, ο κύριος Γκίζας έκανε ανοιχτή πρόσκληση στον Αμερικανό πρεσβευτή να είναι το τιμόμενο πρόσωπο στις προσεχείς εκδηλώσεις για την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η πρώτη σας αυτή επίσκεψη, η οποία έχει χαρακτήρα περισσότερο ιδιωτικό και λιγότερο επίσημο, άλλωστε θα ακολουθήσουν και τα επίσημα, ο Δήμος Ναυπακτίας θα ήθελε να σας προσφέρει ένα δώρο το οποίο ανταποκρίνεται και αφορά το μεγάλο ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, μπατάλια του Λεπάντο, και τη συμπλήρωση 450 ετών από, από τότε που έγινε, εορτή την οποία εορτάσαμε πέρυσι τον Οκτώβριο. Ήταν ιδιαίτερα λαμπρές οι εκδηλώσεις, φυσικά με τα πρωτόκολλα της πανδημίας να τηρούνται. Έχουμε την ελπίδα και την ευχή και την πρόσκληση απευθύνουμε από τώρα σε εσάς φέτος στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις να είστε το τιμόμενο πρόσωπο και να έρθετε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Είναι η δική μας ιστορία, είναι η δική σας ιστορία, είναι η ιστορία των 3.000 ετών που σας είπα προηγουμένως και σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού και της σημερινής επίσκεψης σας προσφέρουμε αυτό το συμβολικό, μικρό αλλά συμβολικό δώρο. Μπορούμε να το βγάλουμε από εδώ. Κοιτάμε εδώ λίγο. Λίγο. Για δείτε εδώ λίγο. United States, and they gave me a beautiful plaque, and I will put this in my house next to that plaque. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, Γιώργη, την οποία στη συνείδησή μας έχουμε μεγάλο μερίδιο. Οι Έλληνες, το ελληνικό στοιχείο και η ναυπακτία. Η ναυπακτία η οποία έστειλε πλούσιο ανθρώπινο υλικό στην Αμερική, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, για το οποίο σήμερα αισθανόμαστε όλοι περήφανοι, διότι μεγαλούργησαν, δημιούργησαν, στήριξαν την Ελλάδα στη συνέχεια, ένας από τον οποίο πήρε λοιπόν τη συζήτηση με την πλούσια δράση σας, αναδείξατε το ελληνικό στοιχείο, την ομογένεια και σήμερα μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Και για σας και για την ομογένεια. Στο χωριό μου το Πλάτανο ήταν το Ναύπακτος Association της Αμερικής που έκτισε το νοσοκομείο. Ήμασταν εκτές μαζί με τον φίλο μου. Ήταν το 1951. 51. So, οι σχέσεις μας είναι μεγάλες.
Και φέτος έχω την ιδιαίτερη χαρά και να έχω την πληροφορία ότι θα έρθει πολλοί κόσμος από την Αμερική. Πολλοί δικοί μας άνθρωποι, να τους καλωσορίσουμε και να τους δούμε μετά από 2 και 3 χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος σταθμός του νέου Αμερικανού πρεσβευτή ήταν το Επισκοπείο της Ναυπάκτου. Το κτίριο το οποίο στεγάζει την έδρα της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο κύριος Τσούνης έγινε δεκτός, ιδιαίτερα δεκτός, από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Πολύ καλά. Και εγώ χαίρομαι. Λάβατε την επιστολή που σας έστειλα συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, τα ελληνικά μου είναι αρκετά φτωχά, όμως θα προσπαθώ. Μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, χάρηκε πάρα πολύ που σας συνάντησα, πήγατε και τον είδατε και μου είπε πολύ καλός άνθρωπος, λέει. Λέω πλατανιώτης και να μην καλός άνθρωπος. Η πόλη στην Ναυπάκτου είναι μια πόλη 3.000 ετών. Πριν δημιουργηθεί η Αμερική, πριν δημιουργηθούν πολλές πόλεις της Ευρώπης, πρώτον, δεύτερον, η Ιερά Μητρόπολη της Ναυπάκτου είναι Μητρόπολη από τον 4ο αιώνα. Δηλαδή ήταν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, επίσκοπος τότε, στην 3η Οικουμενική Σύνοδο, την 4η Οικουμενική Σύνοδο, την Σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου των 1ου αιώνα. Και παλιά η Μητρόπολης Ναυπάκτου ξεκίνησε από εδώ και έφτασε μέχρι τη Χιμάρα, στην Αλβανία. Όλη αυτή η περιοχή, τότε ο Καρνανία και η Ήπειρος μέχρι τη Χιμάρα, υπήρχονται στην Μητρόπολη Ναυπάκτου. Όταν το 1830 έγινε το πρώτο κράτος, συγκροτήθηκε εδώ, τότε λεγόταν ο Μητροπολίτης, λεγόταν Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης. Και μετά βέβαια πήρε αυτή τη τιμή. Επομένως έγινε μια ιστορική πόλη, όπως ξέρετε, και ιστορική Μητρόπολης. Τώρα, σας είπα και έξω ότι έχουμε πολλούς κοινούς φίλους. Τι εννοώ. Πρώτα-πρώτα έχουμε ίδιες ρίζες. Έλληνες, Γραϊκοί κτλ. Ρωμιοί γενικότερα. Κοινές ρίζες, κοινές παραδόσεις. Έχουμε επίσης πολλούς κοινούς φίλους και στην Αμερική και εδώ. Εγώ έρχομαι πολλές φορές στην Αμερική, διότι από τα 120 βιβλία τα οποία έχω γράψει στα ελληνικά. 120 βιβλία. Έχεις γράψει περισσότερα βιβλία που έχω διαβάσει. Λοιπόν, 120, εκ των οποίων περίπου 100 δημοσιεύτηκαν σε 25 γλώσσες μεταφράστηκαν, εκ των οποίων περίπου 25 βιβλία στα αγγλικά. Και βιβλία μου διδάσκονται σε σεμινάρια στην Αμερική, σε θεολογικές σχολές στην Αμερική. Διδάσκονται σε ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στο Pittsburgh, το οποίο είναι κάτω από την Αντιοχιανή Εκκλησία. Και έρχομαι, με καλούν λόγω των μεταφράσεων και ήρθα πολλές φορές, τουλάχιστον 10 φορές επί ένα μήνα στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και στο Πίτσπουργκ και στο Σιάτλ. Στο Σιάτλ πήγα 5 φορές. Και βεβαίως πάνω απ' όλα έχουμε, όπως σας είπα και πριν, την κοινή αγάπη προς τα Πατριαρχία. Ξέρω ότι είστε ο Φικιάλιος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, και εγώ αγαπώ το Πατριαρχείο και το στηρίζω. Και το στηρίζω στις επιλογές, στην Ουκρανία για παράδειγμα. Στήριξα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όχι προφορικά, και γραπτός. Γι' αυτό και εξέδωσα βιβλίο. Είμαι εναντίον της ρωσικής προπαγάνδας και της ρωσικής πολιτικής, η οποία θέλει να υπονομεύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και γενικότερα τις ελληνικές εκκλησίες. Γι' αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, γι' αυτό σας είπα έχουμε πολλά κοινά. Χαίρομαι που είστε από την Πλάτανο και από την Ναυπακτία. Φυσικά έχετε γνώση των πραγμάτων, είναι φίλος σας ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επειδή είναι φίλος σας, πιστεύω θα παίξετε σημαντικό ρόλο για τα θέματα και τα γεωπολιτικά, αλλά κυρίως με ενδιαφέρον εμένα. Τα εκκλησιαστικά με την έννοια ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο έχει την πρωτοκαθεδρία, πρώτος, είναι πρόεδρος όλων των
εκκλησιών να παραμείνει και να μην υπονομευτεί η θέση του εικονικού πατριαρχείου. Κάθε εβδομάδα που είμαστε στην Ελλάδα, πίεσε Θεσσαλονίκη, γιατί ο Πατριάρχης ήταν εκεί αυτές τις μέρες και κάθε μέρα είμαι μαζί του και στέκονταν δίπλα. Συμφωνάω για όλα τα πράγματα που μου είπε στο Πατριαρχείο και πρέπει να είμαστε με τον Πατριάρχη. Και εγώ και η Αμερική έτσι πιστεύω. Μεγάλη χαρά που είμαστε στο χωριό μου τον Πλάτανο χθες και ένα πιο μεγαλύτερο γίνεται περιοχή εδώ στην Άφα του που την αγαπάω σαν το χωριό μου σήμερα και αύριο. Ήταν το πιο αγαπημένο μέρος μου όταν είμαι πιτσιρίκη. Ο νέος Αμερικανός πρεσβευτής, εκτός από τις συναντήσεις που είχε με αιρετούς αλλά και επίσημους εδώ στην πόλη της Ναυπάκτου, είχε συναντήσεις, τα λέγαμε, με απλούς πολίτες, με τους οποίους απέδειξε και λόγω του χαρακτήρα του ότι είναι ένας ιδιαίτερα φιλικός και προσινής άνθρωπος. Και με τις εικόνες αυτές, τα στιγμιότυπα αυτά από την επαφή του Αμερικανού πρέσβη, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.